αποκαλύπτεται σταδιακά η μοναδικότητα του οραματικού έργου της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων στον Ερχομενό. Ολοκληρώνονται οι εργασίες στην οδό Μηνίου. Σε εξέλιξη είναι το έργο ανάπλασης στην οδό Ακροπόλεως μέχρι το παλιό κημητήριο και τα όρια της συνοικίας της Δραγατσούλας. Σταδιακά προχωράει η αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου όπως και οι πράξεις αναλογισμού, ενώ ελέγχονται οι προγραμματικές συμβάσεις για τον εξοραϊσμό του περιβάλλοντα χώρου της Παναγίας της Κρυπούς και των κελιών της. Πλέον έχουμε φτάσει στην Ακροπόλεως. Αυτή τη στιγμή γίνεται η διαμόρφωση του χώρου. Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες. Ήδη δώσαμε τις τελευταίες ανακοινώσεις. Οπότε όλος αυτός ο χώρος θεωρούμε ότι θα διαμορφωθεί και θα γίνει τελείως διαφορετικός και θα αποκτήσει μια πολύ καλύτερη επισκεψιμότητα από τη μία, αλλά από την άλλη θα είναι και σαφώς πιο καλός για την ίδια την Δραγατσούλα. Θα δημιουργηθεί δηλαδή ένας χώρος πνοής για τη συγκεκριμένη περιοχή. Παράλληλα ξεκινάει σταδιακά και το αρχαίο θέατρο από την Φάβιο Τίας η αναστήλωση. Ελέγχονται αυτή τη στιγμή προγραμματικές συμβάσεις για τον αύριο χώρο και τα κελιά. Προχωρούν οι πράξεις αναλογισμού. Γενικά όλο αυτό το έργο βρίσκεται υποκατασκευή και πιστεύουμε ότι εφόσον λοιπόν θα ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι θα αρχίσει να διαφαίνεται πώς στην πραγματικότητα θα διαμορφωθεί όλος ο χώρος. Αμέσως μετά το Πάσχα ξεκινούν οι εργασίες διαμόρφωσης του παλιού κημητηρίου των Αγίων Αναργύρων, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα πανέμορφο πάρκο αναψυχής. Και σύμφωνα με τη Δήμαρχο Ερχομενού, εντός του επόμενου τριμήνου η περιοχή θα έχει αλλάξει. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα και από ό,τι έχουμε συνεννοηθεί θα είμαστε σε 2-3 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί σχεδόν όλο αυτό. Το αρχαιολογικό πάρκο Ερχομενού μέσω της ενοποίησης των μνημείων του ακολούθως θα συνδεθεί με τις μελέτες για την ανάπλαση της Δραγατσούλας και των πηγών των Χωρίτων, όπου αποτελεί και το ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο παρέμβασης στην περιοχή. Θα έρθει να συνδεθεί με τη μελέτη που έχουμε πάρει ήδη τη χρηματοδότηση για την Δραγατσούλα και για τις πηγές, που πιστεύουμε ότι θα βρούμε χρηματοδότηση, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθει να ολοκληρώσει όλη αυτή την περιοχή και να δώσει στον ερχομενό μια άλλη εικόνα, αυτή που, του αρχαιολογικού χώρου παράλληλα, αλλά και του χώρου με τουριστικές υποδομές που πιστεύω θα δημιουργηθούν στην πορεία. Η ροή των χρηματοδοτήσεων, προφανώς λόγω από την εικόνα που μπορούμε τουλάχιστον να αποκομίσουμε εμείς, είναι ότι υπάρχει. Σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπανό, έχουμε δέσμευση, ήδη έχουν μπει κάποια χρήματα, αλλά έχουμε δέσμευση ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ήδη έχουμε συνεννοηθεί με τον εργολάβο και έχει δεσμευτεί ότι θα ολοκληρώσει τα έργα.